on, baby, take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you till the end of time. And I know you're the one. Our story's just begun. I'm never gonna let you go. Πώς μου είστε, άλλο ένα σαββατάκι που είμαστε εδώ ρε παιδιά, άλλο ένα σαββατάκι. Σήμερα είναι 5η, 12 Σεπτέμβρη, είναι η κανονική πρώτη μέρα στο σχολείο. Χθες ήταν ο αγιασμός και σήμερα είναι που καθόμαστε κανονικά. Φτιάξαμε το πρώτο μας ταπεράκι. Sorry που κάνω δουλειές τώρα ενώ σας μιλάω ταυτόχρονα, αλλά θέλω να φύγω γρήγορα να πάω τζάμπο και να προλάβω να γυρίσω να μαγειρέψω, να έχουμε φαγητάκι έτοιμο, νωρίς, γιατί θέλω να φάει νωρίς και ο Αλέξανδρος, γιατί σήμερα ξεκινάμε, αποφασίσαμε να τον γράψουμε κολύμβηση, δεν το ψάξαμε και πάρα πολύ, γιατί το αποφασίσαμε έτσι τύπου τελευταία στιγμή και βρήκαμε κάτι, τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει, θα πάμε και βλέπουμε. Και επειδή έχει σήμερα κολύμβηση στις 5, θέλω να έχει φάει σίγουρα 3 ώρες πριν. Γιατί νομίζω εκεί 3-4 ώρες δεν είναι, παιδιά, δεν τα θυμάμαι κι εγώ. Νομίζω. Τρώω εδώ τα αποφάγια του Αλέξανδρου, τώρα έτσι τα τσιμπολογά όσο κάνω μερικές δουλειές. Και ναι, φτιάξαμε το πρώτο μας ταπεράκι σήμερα για την σχολική χρονιά 24-25. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι σε όλα τα παιδάκια και στους γονείς και στους δασκάλους. Εύχομαι να είναι μια όμορφη, ήρεμη χρονιά για όλους και να πάει super duper. Και ελπίζω όλα τα παιδάκια έτσι να καταφέρουν να προσαρμοστούν, ειδικά τα καινούρια. Και εμείς σήμερα που πήγαμε και μπαίνανε τα προνηπιάκια του Αλέξανδρου, να περιμένουμε λίγο στην άκρη έτσι για να μπορέσουν αυτά να μπουν μαζί με την κυρία, να τις δώσουμε και της κυρίας χρόνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι κυρίες τώρα τις πρώτες μέρες ένα άγχος παραπάνω είναι λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα, αλλά όλα καλά θα πάνε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ξεκινάω ωραία με πολύ θετική διάθεση τη νέα σχολική χρονιά και βλέπουμε, ίσως επειδή είμαι και, δεν είμαι και πρωτάρα, γιατί πέρσι θυμάστε τα άγχη μου. Τώρα πήγαμε διαφορετικά, εντάξει και ο Αλέξανδρος μπήκε διαφορετικά. Είχαμε την ίδια δασκάλα, οπότε χάρηκε πάρα πολύ που τον πήρε εκείνη να τον βάλει μέσα και έτσι υπήρξε έτσι. Ένιωθα και ασφάλεια που είναι μαζί της, θεωρώ, πάντα, δεν ξέρω. Βάφτηκα και λίγο έτσι να ανεβάσω τη διάθεση περισσότερο, γιατί αυτό το κραγιόν μου ανεβάζει τη διάθεση, ρε παιδί μου, κάθε φορά έτσι που με βλέπω και το φοράω, δεν ξέρω, νιώθω ότι μου πάει πολύ. Και φύγαμε, πάμε τζάμπο, θέλω να πάρω πραγματικά 3 πράγματα, βασικά 4. Θέλω να πάρω 3 τσάντες δώρου, γιατί θα πάμε σε ένα πάρτι την Κυριακή. Και θέλω να πάρω ένα, πώς το λένε αυτό που είναι, που καθαρίζεις τα μπουκάλια μέσα, γιατί τα μπουκάλια που διάλεξε ο Αλέξανδρος φέτος δεν φτάνει το σφουγγάρι μέσα, είναι αρκετά μακρόστενα. Οπότε θέλω να πάρω αυτό το καθαριστήρι για να μπορώ να το καθαρίζω, να μην μείνει έτσι. Αυτά, άντε, φύγαμε, πάμε, τζάμπο. Σίγουρα θα πάρω και κάποια βλακεία παραπάνω. Εχθές, όλη μέρα έλεγα, αύριο πρέπει οπωσδήποτε να καθίσεις να ξεκαθαρίσεις το Αλέξανδρο τα παιχνίδια. Αύριο πρέπει οπωσδήποτε, το είπα 100 φορές και ήμουν σίγουρη ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα θα έκανα αυτό, ποτέ. Ξεχάστηκα και έφυγα για τζάμπο, τώρα το θυμήθηκα με το που μπήκα στο αυτοκίνητο, γιατί κάτι είδα και μου έκανε να το θυμηθώ. Δεν πειράζει όμως, θα το κάνουμε από εβδομάδα, γιατί αύριο δεν μπορώ, έχω μια έτσι πολύ πρωινή δουλειά και μετά Σαββατοκύριακο. Δύσκολο Σαββατοκύριακο να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει, καταλάβατε, incognito. We'll be right back.
δεν θα γκρινιάξω για τη ζέστη, αλλά έχει ζέστη. Δεν παλεύει. Βασικά, έχει πέσει η θερμοκρασία, δεν είναι αυτά τα 35-40. Όμως κάτι δεν ξέρω, κουφόβραση, μια υγρασία, ένα... Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, μου δίνετε λίγο χρόνο... Sorry, μου δίνετε λίγο χρόνο να βάλω το φαγητό γιατί περνάει η ώρα και πάμε για... Τζάμπο, χολ, 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 χολ. Δεν έχουμε μουστάρδα. Δεν το πιστεύω ότι δεν έχουμε μουστάρδα. Α, να έχω εδώ κάτω. Α, έχω. Έλα παιδιά, εντάξει. Μπορείτε να δείτε γιατί ίδρωσα παιδιά μέχρι να μπω στο τζάμπο. Να βγω έσκασα ενώ έχει πέσει θερμοκρασία. Δηλαδή τώρα μου λέγεται αμάξι του έχει 26 βαθμούς έξω. Μάλλον έχει πολύ υγρασία και πολύ κουφόβραση, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Και δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό που νιώθεις έξω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να δροσίσει λίγο παραπάνω για να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Και ήθελα λίγο να σας πω, αφού φορά και αυτό το top από τον Dior της αδερφής μου, θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή έναν εκπτωτικό κωδικό που δίνει επιπλέον 20% στα είδη εκπτωτικά και είναι για όλο το e-shop. Δηλαδή, θα σας βάλω από κάτω έναν κωδικό όπου μπορείτε να μπείτε στο e-shop, να ρίξετε μια ματιά είτε σε καλοκαιρινά είτε και σε χειμερινά. Για να φανταστείτε, τώρα έχει και μπουφανάκια αμάνικα πάρα πολύ ωραία και διάφορα έτσι μακριμάνικα μπλουζάκια που μπορείτε να τα πάρετε τώρα σε εξαιρετικές τιμές. Και υπάρχουν και αμάνικα γουνάκια τα οποία είναι φέτος πολύ 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 της μόδας. Θα τα δείτε να φορεθούνε. Μπείτε να ρίξετε μια ματιά γιατί αξίζει τώρα. Και χειμερινά και φθινοπορεινά και ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά τα πάντα θα βρείτε και μπορείτε να τα πάρετε με επιπλέον 20%. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ήδη ένα ρούχο ας πούμε που έχει 30%, βάζετε και το 20% και γίνεται 50%. Αυτό θέλω να σας πω. Μπείτε, θα σας τα χωρίσω έτσι από κάτω αναλυτικά. Και ελάτε λίγο να σας δείξω. Πήρα για τον Αλέξανδρο σήμερα που θα γυρίσει πρώτη μέρα από το σχολείο αυτό εδώ το set του Spider-Man με τα αυτοκόλλητα. Αυτό. Θα το βάλω εδώ πέρα πάνω στο τραπέζι να το δει όταν θα γυρίσει έτσι ένα δωράκι για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Πήρα και κάποιες τσαντούλες που έχουμε να πάμε σε ένα πάρτι την Κυριακή για να βάλω μέσα τα δωράκια. Πήρα αυτό τελικά. Μου άρεσε γιατί έχει και αυτό μέσα που είναι σε σφουγγάρι και δεν ξέρω αυτό αν θα με βολέψει, αλλά έχει μέσα και αυτά εδώ, τα οποία μπορώ να τα βάζω και μέσα στην τρύπα εκεί πέρα που πίνει για να είναι πιο καθαρό, να καθαρίζει πιο εύκολα τέλος πάντων. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα το βολευτώ αυτό εδώ το σετ. Βαμβάκι που χρειαζόμαστε, άλλη μία τσάντα δώρο σακούλα. Μας βάλανε και ένα πρόγραμμα και από πίσω έχει την προπαίδεια. Τι ωραίο, για να γράψει το πρόγραμμα του σχολείου. Επίσης που πήρα του Αλέξανδρου έτσι για δωράκι τώρα που θα γυρίσει έναν αλεξιπτωτιστή. Δείχνει πίσω ότι κάπως το ενώνεις, το πετάς και πέφτει πιο... Ποιο? Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω πριν έρθει ο Αλέξανδρος, να είμαι έτοιμη. Πήρα για ακόμα μια φορά ένα ζευγάρι λευκά σωσονάκια τα οποία δεν ξέρω που εξαφανίζονται, κάπου εξαφανίζονται. Σακούλες για τα σκουπίδια της κουζίνας, τώρα αυτό το άλλο δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί είναι δωράκι. Αυτά. Μου τελείωσε η μνήμη στην κάρτα, οπότε έκλεισε λίγο απότομα. Δεν ξέρω τώρα αν φανεί ή όχι. Αυτά λοιπόν πήρα. Με αυτό που είμαι πιο πολύ ενθουσιασμένη είναι με τις κάλτσες, γιατί έχω πρόβλημα με τις κάλτσες και τις χάνω. Αλλά εντάξει, το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Δύο ζευγάρια την ημέρα. Γιατί χρησιμοποιώ το πρωί, έχω ξεκινήσει και φοράω έτσι λίγο κλειστά παπούτσια, αυτά τα σταράκια που είχα πάρει. Και επειδή το βράδυ βγαίνω και για το τρεξιματάκι μου, περπατηματάκι μου, δεν ξέρω πώς να το πω, χρησιμοποιώ και ένα άλλο ζευγάρι και. Κάπως λίγο έτσι τις χρειαζόμουν. Θέλω λίγο να σας δείξω τα αρωματικά έλαια που έχω βρει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, τη λεβάντα από αυτή εδώ την εταιρεία Song of India, αυτά παίρνω, νομίζω ότι είναι τα πιο ωραία. Λεβάντα βάζω κάθε βράδυ, έτσι λίγο πριν κοιμηθούμε βάζω και εδώ και μέσα στο δωμάτιό μας.
Είναι φυσικά εθερέλαια, να ξέρετε, γιατί με τα άλλα μπορεί να σε πιάσει και πονοκέφαλος και να πετύχεις το αντίθετο πράγμα από αυτό που θες. Αλλά δεν ξέρω, εμένα η αρωματοθεραπεία με βοηθάει πάρα πολύ, οπότε το βράδυ βάζω λεβάντα και το πρωί βάζω μερικές σταγόνες από... Τα καθαρίσει? Από γλυκό πορτοκάλι και μισή σταγόνα, γιατί είναι πολύ έντονο, ηλάν ηλάν. Αυτά τα δύο βάζω το πρωί, έτσι που ξυπνάμε και είναι ευχάριστα και νιώθεις πολύ ωραία. Και το βράδυ πριν κοιμηθούμε βάζω λεβάντα. Πολύ ωραία, τέλεια η εταιρεία αυτή. Ηλεκτρονικά τα έχω βρει, να ξέρετε. Μ' αρέσει γιατί έχουν και δοσομετρητές, οπότε μπορείς και ρυθμίζεις ακριβώς εις πόσες σταγόνες θα βάλεις, γιατί το άλλο μπορεί να σου πέσει κάποια φορά έτσι λίγο παραπάνω. Και για όσες έτσι ψάχνεστε για αρωματοθεραπεία, να ξέρετε ότι είναι τέλεια. Πού βρισκόμαστε, όποια το βρήκε θέλω να μου το γράψει από κάτω. Φυσικά και βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα, παιδιά. Δεν πιστεύω να πιστέψετε το αντίθετο, ότι σε ένα μου βίντεο μπορεί να μην συμβεί αυτό, δηλαδή θα είναι θαύμα. Λοιπόν, εχθές μετά από το κολυμβητήριο που σας τράβηξε και κάποια βιντεάκια τον Αλέξανδρο που κολυμπούσε και μετά μου είπαν ότι απαγορεύεται όταν κατεβήκαμε να φτιάξουμε τα χαρτιά για το ότι θα συνεχίσει ο Αλέξανδρος. Μου είπαν απλά να ξέρετε στους κανόνες πισίνας ισχύει αυτό, αυτό και αυτό, που μου είπαν λίγο το χέρι μου, και ισχύει και το ότι δεν επιτρέπονται φωτογραφίες και τα βίντεο και... Τη λέω τράβηξα και μου λέει να ξέρετε ότι απαγορεύεται. Μπορώ, μου λέει, που σου δεν σας το είπανε. Τη λέω, μα τραβάγανε όλοι οι γονείς. Και μου λέει, αλήθεια. Τέλος πάντων, μου λέει, πάντως απαγορεύεται και σας το λέμε να το ξέρετε. Και τράβηξα μερικά πλάνα που εννοείται δεν φαίνεται, δεν φαίνονται άλλοι. Αλλά δεν μπορώ να τα βάλω αφού απαγορεύεται γενικά. Είναι κανόνας εκεί. Και δεν μπόρεσα να σας βάλω. Πάντως, μας άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καθαρά και τα αποδυτήρια που πήγαμε και τα είδαμε και οι πισίνες. Ο δάσκαλος που μας έτυχε για τον Αλέξανδρο είναι πάρα πολύ καλός. Του μικρού του άρεσε και θέλει να ξαναπάει. Οπότε αγοράσαμε και σκουφάκια και γυαλάκια. Πήραμε αυτά που το κοιτάξτε πόσο cute. Τι ωραία. Και καταφέραμε και βρήκαμε και σκουφάκια, το οποίο είναι υφασμάτινο και δεν είναι αυτά τα πλαστικά τα οποία μπορεί να πιάνουν τρίχες και να τον πονάνε. Γιατί πίστευα ότι δεν θα ήθελε να τα βάλει και βρήκαμε αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι θα τον βολέψει και τον Αλέξανδρο. Το στίβο που σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, γιατί εμένα δεν μου άρεσε ο χώρος, ούτε του Αλέξανδρου, ευτυχώς δεν του άρεσε ούτε του Αλέξανδρου, γιατί ενώ μας είπε ότι πέρασε ωραία βγαίνοντας, λέει πέρασε πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν θέλω να ξανάρθω. Αλλά δεν μου άρεσε και εμένα λίγο η διαχείριση. Δεν είχε κάπου αναμονή για τους γονείς και έπιασε και ένα μπουρίνι. Βραχήκαμε, γίναμε μουσκιόμα, δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα. Της λέω, γινόμαστε μουσκιόμα, μου λέει, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Και δεν μας είχαν ενημερώσει πριν πάμε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο που θα το ξέρουν οι άνθρωποι αυτό ότι συμβαίνει. Και είχε ένα υπόστεγο, αλλά φύσαγε και γινόμασταν παπιά, παιδιά. Και λέω, άντε, εγώ είχα την επιλογή να πάω να μπω μέσα στα μάξι. Μια λέει, μαμά που έρχεται με τα μέσα, πού θα πήγαινε. Και λίγο έτσι σκεφτόμουν και τη ζωή μου και το χειμώνα και λέω, δεν νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ ευχάριστη η ώρα μου, εδώ δεν θα περνάει ωραία. Ευτυχώς όμως δεν άρεσε και στον μικρό, οπότε μια χαρά. Χθες στην κολύμβηση του άρεσε πάρα πολύ, του άρεσε και ο προπονητής, του άρεσε τα παιχνίδια που κάνανε. Έχω έτσι και καλό feedback για αυτή την ομάδα που επιλέξαμε στο ΆΚΑ, θα δείξει, θα το δούμε σιγά σιγά και τελικά θα πηγαίνουμε δύο φορές την εβδομάδα, γιατί λέγαμε να πηγαίνουμε μια φορά την εβδομάδα στίβο, μια κολύμβηση, αφού δεν μας άρεσε το στίβο θα πηγαίνουμε δύο κολύμβηση και βλέπουμε. Αυτό ήταν έτσι τα αυτά που θέλω να σας πω. Μετά την κολύμβηση πήγαμε και λίγο στο mall. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν φταίει το ότι ξαφνικά άλλαξε και το πρόγραμμά μας και είναι μέχρι λίγο κι εγώ να συνηθίσω. Εκεί γύρω στις 7 άρχισα, παιδιά, να νιώθω ότι θα κοιμηθώ όρθια. Γύρισα σπίτι, κοιμήθηκε ο Αλέξανδρος στις 9 και κοιμήθηκα εγώ στις 9.30. 9.30 ώρα και ξύπνησα 7. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν, δεν θα σας πω ψέματα, το ευχαριστήθηκα. Αλλά είμαι τώρα, ξέρετε, μέχρι λίγο να το συνηθίσει το καινούριο πρόγραμμα ο οργανισμός μου, είμαι λίγο μέσα στην ημέρα έτσι κάπως. Κάπως. Θα το συνηθίσω όμως, γιατί έφτανα το καλοκαίρι τώρα που δεν είχα θέμα και λόγο να ξυπνήσω από νωρίς, να κοιμάμαι και μία το βράδυ, δηλαδή άλλαξε πολύ απότομα το πρόγραμμα. Αλλά οκ, θα συνηθίσουμε σιγά σιγά. Και έτσι ήθελα λίγο να αναφερθώ και στο τελευταίο βίντεο που σας. Έθιξα λίγο το θέμα του άγχους και τελικά δεν βγήκε η ευχή μου που είπα ότι εύχομαι να μπείτε όλες και να μου γράψετε ότι εγώ είμαι τέλεια, διανύω μια τέλεια περίοδο και ότι κοιμάμαι τέλεια.
πολύ θέμα το άγχος, μεγάλο θέμα, παιδιά. Και θα ήθελα ίσως ένα από τα επόμενα μου βίντεο να τα συζητούσαμε λίγο πιο πολύ. Θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει, γιατί βλέπω ότι πολύ τελικά ζορίζονται με το θέμα ύπνου. Και αυτό το ρημάδι, το άγχος, γιατί να υπάρχει, γιατί να υπάρχει. Χαίρομαι τους ανθρώπους που δεν έχουν άγχος, ξέρω μερικούς. Και πραγματικά τους χαίρομαι και τους ζηλεύω. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τους λέγανε ανέστητους, αλλά όχι εγώ καθόλου ανέστητους. Τους λέω τυχερούς και τους χαίρομαι πάρα πολύ. Γενικότερα αυτά ήθελα να σας πω και να θίξω. Σας έδειξα και τα καινούργια μας γυαλάκια, τα οποία, κοιτάξτε εδώ πόσο cute είναι. Έχω να βάλω, παιδιά, γυαλάκια κολύμβησης, δεν θυμάμαι από πότε. Και κάνουν και σαν ψαράκι. Α, είναι ψαράκια! Τώρα τα είδα, δεν το είχα καταλάβει, δείτε. Τα ψαράκια, το πρόσωπό του και η ουρά. Εδώ, τα καταλάβατε. Τι ωραία ρε παιδιά, θα σας ενημερώνω έτσι για την εξέλιξη και το πώς πάμε. Έτσι με την κολύμβηση και αυτά. Ελπίζω να πάει καλά και να του αρέσει το Αλέξανδρο. Το καλό είναι ότι είναι και μισά ώρα τα μαθήματα, γιατί αυτός εκεί στο 20 λεπτό αρχίζει και κρυώνει και δεν αντέχει. Έτσι μου έκανε και στη θάλασσα. Αλλά τώρα είναι μισά ώρα και λες, okay, μέσα σε μισή ώρα πόσο πια. Τώρα κάναμε σε εξωτερική πισίνα. Είχα τραβήξει κάτι πλάνα τέλεια που πέφτει και ο ήλιος. Τι ωραία που ήταν. Σκάσαμε βέβαια γιατί δεν έχει καθόλου δέντρα και δεν έχει τίποτα. Είναι όλο τσιμέντο και όσο να είναι βράζεις, τώρα αυτοί που είναι εμείς στην πισίνα δεν το καταλαβαίνουν, αλλά εμείς πραγματικά έξω λιώσαμε. Θα μπουν μέσα τώρα στον εσωτερικό χώρο, οπότε θα είμαστε κι εμείς καλύτερα. Και ο μικρός σίγουρα δεν θα μείνει έξω για χειμώνα και τέτοια. Αυτά λοιπόν από μένα, σας δίνω ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε εύχομαι να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε. Σας φιλώ!